Μια μίνι παράταση διάρκειας ενός μήνα έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υπαγωγή αυθερέτων με μείωση του ειδικού προστίμου κατά 10% στο πλαίσιο του νόμου 4495 του 2017. Δόθηκε παράταση στο δικαίωμα έκπτωσης που υπάρχει 10% για όσους τακτοποιήσουν μέχρι τις 10 Μαΐου την αυθαίρετη οικοδομή τους. Η παράταση νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί κανένα από τους οικιστές και μάλιστα στη συγκεκριμένη στιγμή. Με δεδομένο πως οι φορολογούμενοι έχουν μπροστά τους ένα γολγοθά πληρωμών και τακτοποιήσεων, οι οικιστές ζητούν η παράταση αυτή να είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τόσα χρήματα ο κρητικός λαός, για την Κρήτη μιλάμε, για το Ηράκλειο μιλάμε, να κάνει μέσα στον μήνα τόσα πράγματα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Τι θα παθαίναν τώρα αν δίνανε 6 μήνες για την έκπτωση του 10%. Έχετε στατιστικά στοιχεία μήπως περίπου σε ποιο ποσοστό έχουν γίνει τακτοποιήσεις? Οι μικροπαραβάσεις έχουν συμπληρωθεί στο 80%. Αυτά όμως που ενδιαφέρουν εμάς που έχουμε αυθαίρετο 100% είναι τα χρήματα πάρα πολλά και βέβαια δυσκολεύεται ο κόσμος. Αγκάθιστη τακτοποίηση των αυθαιρέτων παραμένουν οι εξαδιαιρέτου ιδιοκτησίες. Αυτοί που έχουν οικοδομές σε εξαδιαιρέτου οικόπεδα να φροντίσουν να ανεξαρτητοποιήσουν το οικόπεδό τους για να μπορούν και να το μεταβιβάσουν και να το υποθηκεύσουν. Και όταν λέω να το μεταβιβάσουν, εννοώ είτε να το μεταβιβάσουν στα παιδιά τους είτε να το πουλήσουν. Γιατί αν δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί ένα εξαδιαιρέτο οικόπεδο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από αυτά και η τακτοποίηση το μόνο που τους δίνει είναι το δικαίωμα να κάθονται σε ένα σπίτι το οποίο δεν θα τους το γκρεμίσει ποτέ κανένας. Να σημειωθεί πως όσοι δηλώσουν το αυθαιρετό τους από τις 11 Μαΐου και έως τις 8 Οκτωβρίου θα πληρώσουν πρόστιμα προσαυξημένα κατά 10%. Αντίστοιχα, όσοι ιδιοκτήτες προβούν σε τακτοποίηση μετά τις 8 Οκτωβρίου και έως τις 9 Νοεμβρίου 2019, που λύγει οριστικά η ισχύς του πολεοδομικού νόμου των τακτοποιήσεων αυθαιρέτων, θα έχουν προσαύξηση στα πρόστιμα κατά 20%. Στην ουσία, αυτή η προσαύξηση του 10% δημιουργεί μια αύξηση κατά 22% σε σχέση με την παρούσα περίοδο και κατά 37,5% σε σχέση με την αρχική περίοδο υπαγωγής.